Κύριε και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι ο Ζοκ και σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και ο Θεέ μου, δεν είμαι καλός στις διατάσεις. Λοιπόν, δεν θα κάνω μια γρήγορη ανακοίνωση σήμερα. Αυτό το βίντεο θα πάρει όση ώρα θέλει, γιατί σήμερα έχω τα γενέθλιά μου. Το οποίο είναι μια πολύ καλή λογική και πολύ καλή δικαιολογία για να κάνετε οτιδήποτε. Δηλαδή, μπορείτε να πάτε, να κλέψετε ένα φορτηγό, να περάσετε μέσα από τζαμαρία ενός αμαξιού και ενός μαγαζιού λίγο πιο πέρα. Να βγείτε έξω, να πυροβολείτε τους πάντες, να βγάλετε το φλογοβόλο, να καίτε, ξέρω εγώ, το οτιδήποτε πουλάνε, ξέρω εγώ, κατά πάσα πιθανότητα ψάρια ή ρούχα. Ή ρούχα με ψάρια, ή ψάρια μέσα σε ρούχα. Και την ώρα τέλος πάντων που θα είναι δύο περαστικοί και θα είναι ο πρώτος και θα λέει: τι κάνει η πολιτεία για αυτό, τι γίνεται, που φτάνει η κοινωνία μας, τι πράγματα είναι αυτά, που είναι η αστυνομία, που είναι η κυβέρνηση, ψήφισε Τσίπρα κτλ. Τον τύπο ο δίπλα, μην αγχώνεσαι, όλα πάνε καλά. Είναι τα γενέθλιά του. Σε κοιτάει ο τύπος, ξέρω εγώ. Sorry, φιλαράκι, συνέχισε. Καλά τα πας, χρόνια πολλά. Οπότε θα χρησιμοποιήσω αυτή τη δικαιολογία για να κάνεις αυτό το βίντεο όση ώρα θέλω. Ναι. Λοιπόν, πολλοί από εσάς ρωτήσατε πολλές ερωτήσεις στο YouTube και επειδή να πω την αλήθεια, κάποιες τις έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές και όχι, αυτή τη στιγμή δεν ρίχνω παραγάδι για να πιάσω τσιπούρες. Είναι το μικρόφωνο το οποίο είναι τραγικά. Τραγικό. Λοιπόν, για να θυμηθώ τις ερωτήσεις. Λοιπόν, πρώτη, τι χρησιμοποιείς για να γράφεις τα βίντεο των παιχνιδιών? Φράψ. Μα το Θεό, έχω απαντήσει τόσο σε αυτήν την ερώτηση που απλά πλέον δεν είναι αστείο. Ναι, ξέρω τα βιντεάκια βγαίνουν πάρα πολύ μικρά. Παίρνετε μετά ένα πρόγραμμα στο EVS Video Converter και τα κάνετε ένα βιντεάκι και το ανεβάζετε. Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση. Πώς γράφεις από το PlayStation 3 και το Xbox 360? Η απάντηση είναι εύκολα. Επίσης, πού πήγε ο Ακάλυπτος? Ο Ακάλυπτος εδώ και κάνα εξάμηνο έχει σταματήσει να φτιάχνει βίντεο γενικά, γιατί το παιδί είχε κάποια. Πώς το λένε. Βασικά, να μην σας πω εγώ, απλά δείτε το βίντεο το The End, το οποίο ανέβασε ο ίδιος στο τελευταίο του βίντεο. Για όνομα του Θεού, κάποιος έγραψε στο Facebook page ότι έχω τσακωθεί με τον Ακάλυπτο, δηλαδή. Ήμουνα triple face, πάμε ας πούμε, εντάξει, τώρα δεν φτάνει το πόδι, αλλά πιστέψε με, έφτασε εκείνη τη μέρα. Και βασικά έτσι και είχαμε τσακωθεί με τον Ακάλυπτο, καταρχάς έφτιαχνε δικό του κανάλι, το οποίο θα τα έσπαγε γιατί είναι ο Ακάλυπτος, τελεία. Και αυτό. Λοιπόν, προσπαθώ να θυμηθώ την επόμενη ερώτηση. Α! Κάποιοι ρωτήσατε αν ψάχνω για συνεργασίες. Λοιπόν, να σου πω την αλήθεια, κοιτάξτε, γίνεται το εξής. Καταρχάς, δεν έχω καθόλου χρόνο, δηλαδή όταν λέμε καθόλου, μερικές φορές για να βάσω βίντεο κοιμάμαι, ξέρω, γύρω στις 2 ώρες και πηγαίνω στη δουλειά στο έτσι, ξέρω εγώ. Και έρχεται η χαρούμενη κοπέλα και μου λέει: άνοιξε με ένα PC και φτιάξε με ένα φρέτο καπουτσίνο. Είμαι σφασί. Ναι, πραγματικά, μερικές φορές δεν έχω τι να πω σε εκείνη τη φάση. Και κάτι ήθελα να πω. Α, ναι, λοιπόν, για τις συνεργασίες. Ναι, ψάχνω συνεργάτες. Δεν ψάχνω συνεργάτες για βίντεο αυτή τη στιγμή. Που σημαίνει ότι ψάχνω άτομα για να κάνω το σχέδιο Β να χωράει τέλος πάντων όλο το content. Το οποίο δεν θυμάμαι πως είναι στα ελληνικά. Α, σήμερα έχω γενέθλια, δεν χρειάζεται να τα λέω στα ελληνικά. Well, then. Εντάξει, σήμερα απλά δεν παλεύεται το όλο σκηνικό. Μια στιγμή, αν αναρωτιέστε τι είναι αυτό που πίνω, είναι το πιο αποτυχημένο ριζόγαλο στην ιστορία των ριζόγαλων. Το έχω 3 μέρες στο ψυγείο και αρνείται να παίξει. Και λοιπόν, ναι, δεν ψάχνω άτομα για να κάνω βίντεο μαζί όπως συνεργαζόμουν με τον Ακάλυπτο, γιατί απλά ο Ακάλυπτος αυτό που έκανε ήταν master σε αυτό που έκανε, να το πω έτσι. Και βγήκε τον πυρόκυλο έξω. Παρ' όλα αυτά, ψάχνω άτομα τα οποία μπορούν να συνεργαστούν με το σχέδιο Β. Δεν ξέρω. Βασικά, πολλοί από εσάς μου στέλνετε μηνύματα τα οποία καν δεν προλαβαίνω να τα δω. Δηλαδή, ξυπνάω το πρωί μετά από τις 2 ώρες ύπνου, είμαι στο έτσι, ξέρω εγώ, κλασικά, κοιτάω το inbox κτλ. Τα βλέπω γρήγορα τα μηνύματα. Μερικές φορές δεν προλαβαίνω καν να απαντήσω κτλ. Και γενικά, για να μεγαλώσει, να το πω έτσι, το σχέδιο Β, όντως ψάχνουν συνεργάτες και άλλα τέτοια. Και νομίζω ότι αυτή ήταν η ερώτηση που πρέπει να απαντήσω. Ναι. Λοιπόν, κάποιοι από εσάς ρωτήσατε τι σύστημα έχω και μια στιγμή να βρω. Τον οποίο υπολογιστή τον έχω φτιάξει εγώ και δεν θυμάμαι τίποτα, έτσι. Μα το Θεό. Σύστημα. Λοιπόν, έχω. Λοιπόν, η motherboard είναι MSI. Είναι παλιά, είναι. Ξέρω, 2-3 χρονών.
Intel Core 2 Quad CPU Q9400 στα 2,66 GHz. Αυτά. 6 GB RAM. Τώρα τι κάρτα γραφικών έχω, ο Θεός και η ψυχή της. Ήμουνα νέος. Δεν θυμάμαι. Έκανα λάθη. Και επίσης έφτιαχνα υπολογιστές. Μεταξύ το πρώτο μου υπολογιστή τον έφτιαξα σε φάση το 2001. Και αυτό σημαίνει ότι είμαι ακόμα πιο γέρος. By the way, κλείνω τα 29 μου σήμερα, οπότε είμαι αρκετά χαρούμενος γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, αν με ρωτήσετε στον δρόμο πώς χρόνισα από 30. Γιατί όλοι οι σωστοί άντρες είναι 30. Ακόμα και αν είναι 12. Λοιπόν, άλλη ερώτηση, άλλη ερώτηση. Ναι, όντως δεν έχω σήμερα κάποια τούρτα να φυσήξουμε όλοι μαζί. Και όχι, δεν θα φυσήξετε την τούρτα μου, θα τη φυσήξω εγώ έτσι. Δηλαδή τα δικά μου γενέθλια είναι, τα δικά μου μικροβία θα είναι πάνω σε μια τούρτα. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν έχω. Ας υποθέσουμε ότι σε ένα εναλλακτικό σύστημα υπάρχει ένα σχέδιο Β και ένα ζώο που αυτή τη στιγμή σβήνει ένα κεράκι πάνω σε μια τούρτα. Οπότε κάποιος πρέπει να θυσιαστεί γι' αυτό. Το δικό μας, η δική μας διάσταση, το δικό μας σύμπαν, είναι αυτό που πρέπει να θυσιαστεί, ώστε εκείνοι οι άνθρωποι να έχουν ένα σωστό βιντεάκι το οποίο ο ζώος σβήνει την τούρτα. Και πάλι και η κοιλιά μου έφυγε, το ξέρω. Παρ' όλα αυτά. Τι άλλο, λοιπόν. By the way, θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ για τα. Για το μισό εκατομμύριο views τα οποία έχετε κάνει στο σχέδιο Β. Όπως επίσης φτάνει τους 2.000 subscribers το σχέδιο Β, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να βρω κάτι να κάνω για επαιτειακό κτλ. Και κάποιοι προτείναν να κάνω backflip και μα το Θεό. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει ποτέ backflip. Όλα αυτά δεν είναι η κομμανέτσι. Αν δεν ξέρετε ποια είναι η κομμανέτσι, σημαίνει ότι είστε πάρα πολύ μικρή. Οπότε ας πούμε κάποιον άλλο άνθρωπο ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στο να κάνει backflips. Και δεν είμαι αυτός. Τι άλλο. Λοιπόν, κάποιος με ρώτησε πώς έμαθες να παίζεις όλα αυτά τα παιχνίδια. Παίζω παιχνίδια από το, δεν ξέρω, 1992, κάπου εκεί. Το πρώτο μου υπολογιστή το 1996, ήταν ένας Pentium 1 στα 133 GHz και ο Θεέ μου, αυτός ο καναπές κάνει πολύ θόρυβο, ακούστε. Ναι. Και τότε οι κάρτες γραφικών, να καταλάβετε, ήταν τόσες, όχι τόσες, με το συμπάθειο, και η δεύτερη κάρτα γραφικών που είχα, τις έβαζες μνήμη χειροκίνητα. Δηλαδή έπαιρνες το τσιπάκι από την άλλη κάρτα, έκανες... Το οποίο την τρίτη φορά που το έκανα δεν πήγε ιδιαίτερα καλά. Τέλος πάντων. Και μιας και παίζω παιχνίδια από τότε, γενικά η όλη φάση του σχέδιου Β ξεκίνησε... Να σου πω λίγο backstory, τέλος πάντων, μιας και ουσιαστικά αυτό το βίντεο είναι ήδη 8 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, ξεκίνησε το σχέδιο Β. Βασικά μου άρεσε πάρα πολύ η κωμωδία γενικότερα. Οπότε ξεκίνησε ένα site το οποίο ήταν εντελώς χιουμοριστικό. Δηλαδή ήταν το σχέδιο Β.gr. Άμα το δείτε, ας πούμε, είναι. Εντάξει, είναι λίγο μαύρο χιούμορ. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν έχει σημασία. Είναι καλή φάση. Επίσης, σκεφτόμουν ότι μου άρεσε πάρα πολύ να παίζω games. Δηλαδή, έλειωνα. Και λέω, ας δοκιμάσω, ξέρω, να κάνω μερικά βιντεάκια για παιχνίδια. Το πρώτο βιντεάκι το έκανα για ένα φιλαράκι που ήταν ναυτικός και τώρα έχει γυρίσει, αλλά έχει σχολή και δεν καταφέρω να τον βλέπω ποτέ σχεδόν. Το Γιώργο. Με τον οποίο κάναμε το πρώτο μου cast Starcraft, το οποίο το κάναμε δοκιμαστικά, δηλαδή. Είχαμε ένα μικρόφωνο, είμαστε στα σπίτι του και λέμε, δοκιμάσουμε να κάνουμε ένα cast Starcraft. Τότε βλέπαμε τον HD Husky. Και τέλος πάντων, δοκιμάσαμε. Αυτό το cast κατά πάσα πιθανότητα θα έχει χαθεί. Μα το Θεό όμως, ελπίζω να έχει χαθεί. Δηλαδή, αν έχετε δει τον Indiana Jones και τους κυνηγούς της χαμένης κυβωτού, αυτό το τέλος που έχει, τέλος πάντων, και σπρώχνουν το μεγάλο το κυβώτιο, ξέρω εγώ, ανάμεσα στα άλλα κυβώτια, πιστεύω ότι δεξιά 4 κυβώτια πιο κάτω είναι το cast μου. Και ελπίζω να μην βρεθεί ποτέ. Δεν πειράζει για την κυβωτό, ας τη βρουν, ας καταστραφεί ο κόσμος, δεν πειράζει, όλα αυτά καλά. Το cast αυτό δεν πρέπει να βρεθεί. Και! Μετά, τέλος πάντων, ξεκίνησε την όλη αυτή η φάση. Γούσταρα πάρα πολύ, γούσταρα, να πω την αλήθεια, δεν ήταν ακριβώς τα views, δηλαδή να βλέπω νούμερα και να ανεβαίνουν. Μου άρεσε πάρα πολύ το να μπορώ να μοιραστώ με κάποιον, τέλος πάντων, δηλαδή εγώ έπαιζα και κουλά παιχνίδια. Okay, έχω λιώσει π.χ. το Diablo 2, έχω λιώσει Lineage 2 και ο λαιμός μου για κάποιο λόγο δεν με συμπαθεί ιδιαίτερα σήμερα. Και έπαιζα μερικά πολύ άκυρα παιχνίδια, δηλαδή όσοι έχετε το Reckless Disregard for Gravity.
και το Binding of Isaac, θα ξέρετε, ας πούμε, ότι αυτά τα παίζω μόνο εγώ. Δηλαδή, δεν τα έχω δει πουθενά, μα το Θεό. Και το να πω, τέλος πάντων, να το μοιραστεί αυτό με κάποιον άλλον και να σου πει, ξέρεις τι, τελικά το παιχνίδι θα σπάει. Και μετά να σου βγει για να σου γράφει από κάτω στα comments, παίξε το Dungeon Defenders και να λες, πω, καλό θα είναι, ας το παίξω. Μα το Θεό, σας το κρατάω ακόμα μανιάτικο για το Dungeon Defenders. Δηλαδή, αυτό το παιχνίδι, απλά όχι, δεν έπρεπε να βγει. Φαντάζομαι ότι μόλις το βάλανε στο Steam, έπρεπε να το ξαναβγάλουν από το Steam κατευθείαν. Και να γράψουν κάπου, ξέρω εγώ, error, sorry, this game sucks. Και βρίσκες από κάτω. Όχι πάρα πολύ χοντρές, αλλά μέτριες. Προς το γλυκό. Σαν το καφέ που θέλει κόμμενα. Και είμαι εγώ στο έτσι το πρωί. Λοιπόν, τι άλλο. Ναι, και όλη αυτή η φάση, τέλος πάντων, του γούσταρα πάρα πολύ και τη συνεχίζω. Και μερικές φορές δεν βρίσκεται βίντεο για να πω το λόγο ότι απλά δεν έχω χρόνο. Δηλαδή με τη δουλειά και. Να σου πω την αλήθεια, καταρχάς, πολλοί με ρωτάτε, είσαι partner στο YouTube, βγάζεις λεφτά από αυτό που κάνεις. Όχι, καμία σχέση. Για την ακρίβεια, δίνω και λεφτά γιατί μερικά παιχνίδια δεν μου τα στέλνουν εταιρείες ή πρέπει, ξέρω, να τα αγοράσω στο Steam, γιατί δεν υπάρχουν καν στην Ελλάδα. Παράδειγμα το Bastion, το οποίο απλά τα σπάει, δηλαδή απλά παίξε το. Και μόλις συνειδητοποίησα πόσο κόκκινη φαίνονται τα μαξιλάρια στους καραπέδες. Είναι σαν να έχω φτερά. Είναι τα γενέθλιά μου, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, εντάξει. Λοιπόν. Οπότε, καταρχάς, partnership program δεν μπορείτε να έχετε στην Ελλάδα ποτέ. Όσοι έχετε δηλαδή κανάλια στο YouTube και λέτε, α, θα ανεβάσω τα views μου και κάποια στιγμή θα βγάλω λεφτά από το YouTube, ξεχάστε το. Απλά δεν γίνεται. Ούτε εγώ το έχω κάνει, κανείς δεν τα έχει καταφέρει. Μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον να θέλει το YouTube, ξέρω εγώ, να δώσει λεφτά στην Ελλάδα, αλλά όχι. Δηλαδή, εντάξει, γεννήθηκα μόλις στην Ελλάδα. Δεχτείτε το. Accept. Και πάντα ξεχνά αυτό που λέω. Αλλά δεν έχει σημασία σήμερα έχω γενέθλια που δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Λες και σε άλλες μέρες. Δεν το κάνω. Αν πάει εγώ για αυτό σου πίνακα γιατί κάποιοι ρωτήσατε είναι δικός μου. Κάποτε ζωγράφησα. Έχω κάνει και έκθεση. Απλά είναι κάτι το οποίο δεν ψήνω να το κάνω επαγγελματικά γιατί το κάνω απλά επειδή μου αρέσει. Όπως και το σχέδιο βίδα. Anyway, λοιπόν. By the way, είδα κάποιος ότι έγραφε ότι έχω πλακωθεί με τον Γκέικ. What the fuck, dudes. Δηλαδή, στεγνά. Με τον Γκέικ ετοιμάζαμε και ένα βίντεο το οποίο μας είχε λίγο μούφα βασικά, γι' αυτό δεν ανέβηκε, φαντάζομαι. Ή ακόμα το έχει, ξέρω εγώ, στο editing ο Γκέικ. Και δηλαδή, για όνομα του Θεού, σταματήστε. Δεν είμαστε στην τέλος πάντων, σε κάποιο πρωινάδικο του Αντένα και του Σταρ και του καναλιού 5, το οποίο ελπίζω να υπάρχει ακόμα γιατί έχω να δω τόσο καιρό τηλεόραση που δεν ξέρω ποια κανάλια υπάρχουν. Οπότε, ξεχάστε το δράμα. Δεν υπάρχει δράμα, δηλαδή. Απλά κάνουμε πράγματα που μας αρέσουν και το θέμα. Άκουσα και κρίτσι από το headset το οποίο μάλλον μετά από ξέρω εγώ τουλάχιστον έχω κάνει 414 βίντεο, αυτό πρέπει να είναι το 415, που σημαίνει ότι τουλάχιστον καμιά 350 βίντεο τα έχω κάνει με αυτό το μικρόφωνο το οποίο απλά είναι κοιμήλιο. Ελπίζω κάποια στιγμή να έχω αρκετά λεφτά ξέρω εγώ για να το δώσω σε κάποιο, πώς το λένε, σε κάποιο charity, σε φάση ξέρω εγώ για τον καρκίνο, για οτιδήποτε και να μπορώ ξέρω να το δώσω ξέρω εγώ για να πάνε τα λεφτά σε καλό σκοπό. Και επίσης ελπίζω εκείνη τη στιγμή να έχω ένα καινούργιο μικρόφωνο. Γιατί θα είναι πολύ πολύ βαρετό το commentary εκείνη την εποχή αν δεν έχω. Σκεφτείτε το. Λοιπόν, τι άλλο. Ναι. Το σχέδιο ήταν γύρω στα 2 χρόνια αυτή τη στιγμή που δεν έχω ιδέα. Και ας μην πω τέλος πάντων στο YouTube αυτή τη στιγμή. Δεν θα έχει ιδιαίτερη πλάκα γιατί θα αρχίσει, ξέρετε, το κλασικό theme και. Απλά το ακούσετε στην αρχή. Κατά πάσα πιθανότητα, αν το έχω βάλει. Τώρα να το ακούσετε και στη μέση, δεν λέει. Και είναι κάτι που συνεχίζω. Μερικές φορές, όπως είπα, δεν προλαβαίνω να κάνω βίντεο. Γουστάρω πάρα πολύ τα νέα του gaming. Παίρνουν υπερβολικά πολλή ώρα και ανάλογα, ας πούμε, αυτήν την εβδομάδα δουλεύω 6 μέρες και διαφορετικά ωράρια. Και σήμερα που έχω γενέθλια δουλεύω, ας πούμε, απόγευμα. Ναι, δουλεύω απόγευμα. Είπαν οι εργάτες την ώρα που χτίζανε τις πυραμίδες στην Αίγυπτο και είχαν και γενέθλια. Όλοι μαζί ταυτόχρονα. Γεννήθηκαν την ίδια μέρα, εντελώς τυχαία. Και επίσης για το Minecraft, όλοι μου λέτε έλα να διαφημίσεις το σερβερ μου. Ω Θεέ μου, επίσης και αυτό. Please, μη χρησιμοποιείτε τη λέξη διαφήμιση κοντά μου. Στη γενικότερη κατεύθυνσή μου, σε μια εμβέλεια 200 μέτρων. Αυτό γίνεται γιατί ο Θεέ μου έχει πει μια μύγα μέσα στο δωμάτιο. Και ο Θεέ μου είναι πολύ μεγάλη μύγα. Anyway. Ναι, επίσης μπορείτε να δείτε περισσότερο τοίχο. Αυτό το βίντεο έχει 60% περισσότερο τοίχο. Και
Ναι, δεν ξέρω σημαίνει ότι έχω πάθει. Απλά ήθελα να κάνω ένα βίντεο. Δηλαδή, πραγματικά δεν σκέφτηκα τι ήθελα να πω. Σκέφτηκα 2-3 ερωτήσεις που μου είχατε κάνει επανειλημμένα και απλά πήγα γι' αυτό. Και κάτι έλεγα, εκτός για τη μοίρα. Ότι. Ναι, γενικά τη λέξη διαφήμιση δεν την μπορώ. Δηλαδή, οκ, okay, καταλαβαίνω ότι. Να το θέσω έτσι. Σε μια εταιρεία, σε μερικές εταιρείες βασικά, π.χ. όπως οι εφημερίδες, τα περιοδικά κτλ., το όλο σκηνικό διαφήμιση είναι ο μόνος τρόπος να μαζέψουν πόρους. Δηλαδή, έρχεται ο πελάτης, σου λέει πάρα αυτά, διαφήμιση αυτό το προϊόν. Profit. Παρ' όλα αυτά, καταρχάς δεν είμαι εταιρεία. Κατά δεύτερον, διαφήμισε το Minecraft server μου. Είμαστε σοβαροί. Τα παιχνίδια είναι για να περνάς καλά, δηλαδή δεν είναι. Εντάξει, και okay, είναι industry, προφανώς κάποιοι βγάζουν λεφτά, αυτοί το φτιάχνουν. Αλλά δηλαδή, όταν βλέπω άτομα τα οποία είναι 12 χρόνια μου λένε διαφήμισε το server μου, απλά ψάχνω που είναι τα φυσίκια μέσα στο σπίτι, τέλος πάντων, για να γεμίσω την καραμπίνα και να την αφήσω εκεί πέρα και να παίξω λίγο Binding of Isaac. Το οποίο απλά τα σπάει. Και αυτά. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνω ένα μπάνιο, γιατί κατά πάσα πιθανότητα δύο. Δεν ξέρω, αυτή η μπλούζα έχει περάσει πάρα πολλά και. Ναι, είναι πολύ κοντά στη μασχάλη μου, είναι μια βρώμικη δουλειά, αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει. Οπότε, σε καταλήγω, ευχαριστώ πάρα πολύ γενικά για το support. Πάω στο στοίχημα ότι ήθελα να πω κάτι ακόμα και το έχω ξεχάσει. Παρ' όλα αυτά. Απλά ήθελα να κάνω ένα βίντεο γιατί δεν ξέρω, η σημερινή μέρα τα σπάει και. Όπως λέει και ένας φίλος μου, ο Θεράπων, λέει Λουκάνικα! Να έχει μείνει η ατάκα. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί τη χρησιμοποιούμε ακόμα. Νομίζω ότι κάθε φορά που τη χρησιμοποιώ λιώνει λίγο από το πρόσωπό μου. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το support. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Delivera που μου φέρνει σουβλάκια. Και αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα τα πούμε κατά πάσα πιθανότητα αύριο. Καλή συνέχεια. Και νομίζω ότι χτύπησα το δόντι μου, δηλαδή. Fail.